ξαφνικά και απρόσμενα. Κατά μεσής του χειμώνα που μας πέρασε, έφυγε από κοντά μας μία από τις πιο αγαπητές και καλοσυνάτης Ραχέλ Φρουστραπίδησης. Η αξέχαστη Αγγελική Κουκούμυαλου αναχώρησε για τη γειτονιά των Αγγέλων. Συμμετείχε ενεργά στην ανασύσταση του τμήματός μας, ενώ δεν σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής της ως ταμείας. Σε αναγνώριση της προσφοράς της απονέμεται το Αργυρούν Μετάλλιο Μετά Αστέρων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το μετάλλιο θα παραλάβει εκ μέρους της οικογένειας η κυρία Αντωνία Μελέκου. Για την απονομή παρακαλείται ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κύριος Αντώνιος Αυγερινός. Από την άλλη πλευρά, αν θέλετε. Έλα, μέσα από εδώ. Έλα, που μπορούσα. Λίγο θα σας παρακαλέσω να με κοιτάτε. Ήθελα να σας διαβάσω δύο λόγια που έστειλαν τα παιδιά της. Αξιότιμε Πρόεδρε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αξιότιμε Πρόεδρε του Περιφερειακού Τμήματος ΧΥΒ, θα θέλω να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για τη μεγάλη τιμή που μας κάνατε βραβεύοντας τη μητέρα μας Κική Κουκούμυαλου για την πολυετή προσφορά της στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Μια προσφορά που μας στιγμάτισε και εμάς τα παιδιά της, όπως και πολλούς άλλους, αφού μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια στην οποία ήταν βασική και θεμελιώδης αρχή. Η προσφορά, έλεγε η μητέρα μας, πρέπει να αρχίζει από το σπίτι, αλλά δεν πρέπει να σταματάει εκεί. Πρέπει να συνεχίζει στην κοινωνία, γιατί μόνο τότε έχει πραγματική αξία. Πιστεύουμε ότι στην πάγοδο όλων αυτών των χρόνων κατάφερε αυτό το πάθος της να το μεταφέρει και να το μοιραστεί με όλους εσάς. Λυπούμαστε βαθύτατα που οι συγκυρίες δεν μας επέτρεψαν να παραβρεθούμε στην τιμητική αυτή εκδήλωση, αν και θα το επιθυμούσαμε τόσο. Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους κοινοφελείς στόχους σας. Στέλιος και Γιώργος Κουκούμυαλου. Γνωρίζοντας αυτή ακριβώς την παρουσία της ηρωικής εθελόντριας, είπα στην εισαγωγή μου ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε την ιστορία μας, δεν πρέπει να ξεχνούμε την υπέρλαμπρη διαδρομή υπέρλαμπρων ανθρώπων και πρέπει να τους τιμούμε και να τους έχουμε πάντοτε στη μνήμη μας ως οδηγός στα βήματά μας. Γι' αυτό ακριβώς και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρέθηκα σήμερα εδώ για να τιμήσουμε κάποιον άνθρωπο από τους πολλούς που όμως αποτελούν ορόσημα στην εθελοντική ανθρωπιστική προσφορά του Ερυθροσταυρικού Κινήματος. Και εύχομαι ολόψυχα αιωνία η μνήμη για αυτή την υπέρλαμπρη αγωνίστρια.